βοηθήσει. Και προφανώς, επειδή μάλλον δεν είμαι ιδιαίτερα άρεστος, ούτε καν την καταθέσαμε. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν. Εντάξει, εγώ θα σου πω καταρχήν τι. Γιατί πώς έγινε το θέμα. Καταρχήν ήμουν ενημερωμένος και τουλάχιστον ως προς την επίλυση του συμφωνώ απολύτως. Η συγκεκριμένη τροπολογία καταρχήν δεν κατατέθηκε ποτέ. Ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο δεν ήταν φωτογραφική για το συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν προσδιορίζε καν τη διαδικασία. Δηλαδή, εγώ που τη διάβασα, δηλαδή έπρεπε να παραπέμψει τουλάχιστον σε αποφάσεις του αρμοδίου υπουργού εσωτερικών για το πώς θα αποτυπωθεί η διαδικασία. Τίποτα, ήταν πάρα πολύ πρόχειρη. Έτσι, μου είπαν ότι έχει υπογραφή, οπότε δεν είδα καμία υπογραφή άλλου βουλευτή πλην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί βρισκόμαστε. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, εφόσον η κυβέρνηση επιθυμεί να λύσει ένα θέμα, το λύνει. Εφόσον επιθυμεί να το παραπέμψει στις καλές, μπορεί να το παραπέμψει. Εγώ θα το ξαναφέρω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προσπαθήσουμε να κάνουμε την κατάθεση μιας αυτής της τροπολογίας. Γιατί είχαν γίνει δύο σχέδια. Το ένα είχε γίνει από τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θεωρήθηκε ότι δεν ήταν καλή και την πήραν και την τροποποίησαν. Έχω λοιπόν και τις δύο προτάσεις. Θα τις στείλω σε όλους. Εγώ δεν είμαι νομικός για να μπορέσω. Θα τις στείλω σε όλους τους βουλευτές της Κρήτης που εκλέγονται με τα διαφορετικά κόμματα. Και θα τους παρακαλέσω να συνυπογράψουν όποια από τις δυο ή εν πάση περιπτώσει αναλάβετε να συντάξετε μια τρίτη αυτή που θεωρείτε ότι είναι καλύτερη προκειμένου να δείτε το δύο. Εσύ βασικά θες ένα κείμενο το οποίο να σε καλύπτει έτσι τώρα. Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι θετική σαν μια αυτή την υπόθεση, είναι τραγικό το να ψάχνουμε πούμε, από γύρω-γύρω να τον μπλοκάρουμε με χιλίδιο τρόπο. Έτσι. Αυτό. Άρα δύο είναι τροποί η κυβέρνηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και το λίμνο. Έτσι. Εντάξει. Εφόσον. Και το δεύτερο θέμα είναι τα κτίρια. Τα δημόσια κτίρια τα οποία κάθονται ενώ έχουμε τόσες ανάγκες, ΕΟΜΕ, φρουραρχείο. Κάπου διάβασα ότι ενδιαφέρεται ιδιώτης για το. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι πληροφορήθηκα. Μάλιστα. Μπορεί, γιατί όχι. Άρα ως προς τα δημόσια κτίρια. Εσύ. Υγεία σειρμάτων. Εσύ είχες κάνει αντιπρόταση για τον ΕΟΜΕ. Εγώ είχα κάνει αντιπρόταση για τον ΕΟΜΕ ως προς το ενίκιο. Είχα πει δηλαδή να το συντηρήσουν για να πληρώνουν και 500 ευρώ το μήνα. Αντί το 1,5 στην οποία δεν απάντησαν ποτέ. Και για το φρουραρχείο πάλι να το συντηρήσουμε όλο και να πληρώνουμε 200 ευρώ το μήνα. Στην οποία πάλι δεν πήρε. Πάλι δεν απάντησαν. Και για το ερηνοδικείο έχω πει ότι ο Δήμος είναι διατεθειμένος να πληρώσει κιόλας. Δηλαδή αυτό το οποίο ακούγεται ότι το τρόικα κτλ. Αν πούνε ότι θέλουμε και 100 χιλιάρικα, θα πάρουν. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση, δηλαδή ίσως είναι η πρώτη περίπτωση που θα με δούνε αν θέλει ακτιβιστή. Άρα έχει κάνει πρόταση και για αγορά. Βέβαια, το έγγραφο που έχω στείλει το λέει σαφώς. Ότι ο Δήμος είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Την καθυστέρηση λοιπόν δεν την καταλαβαίνω. Και την ίδια στιγμή δόθηκε το ακίνητο στην Ένωση Γερικών Συνεταιρισμών στην Ιεράπητρα. Ευνόητο λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, μετά και όταν λέω κάτι, μετά γίνομαι δίθεν αντικυβερνητικό. Όχι, εντάξει. Εγώ νομίζω το αίτημά σου είναι λογικό. Δηλαδή, τουλάχιστον θα απαντήσουν ή θετικά ή αρνητικά, για να μπορέσει ο Δήμος να πάρει τι αποφάσει του. Εδώ και καιρό έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο του να γίνει δημοπρασία. Έδωσα στον, επειδή είναι λεπτό το ζήτημα, αλλά υπήρχε και ένα δικό μου προσωπικό ζήτημα μέσα μετά το ΠΑΣΑ και το οποίο το καθυστέρησα. Έγινε ο κανονισμός λειτουργίας των ασφαγείων, αυτόν πέρασε το τοπικό συμβούλιο της Νέας Πολιτευσές και έχουν καθοριστεί οι όροι δημοπράτησης. Θα περάσει την εβδομάδα που μας έρχεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή για Δημοπράτηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορεί να βγει στον αέρα μέσα στο εξωτερικό. Και μετά μας συλλαμβάνουν 20 μέρες, 30 μέρες. Μετά, κοίταξε, ας φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχουν ενστάσεις από ενδιαφερόμενους, το θέμα θα τρέξει. Εάν υπάρξουν ενστάσεις, γιατί έχω την αίσθηση από τις πληροφορίες που έχω ότι θα είναι αρκετοί οι ενδιαφερόμενοι. Ήδη ξέρω 4-5. Αν το πράγμα τρέξει ήρεμα, τότε θα έλεγα ότι το Πάσχα θα είναι την εκλογή. Μπορεί και νωρίτερα. Ο ιδιώτης επενδυτής. Ο ιδιώτης επενδυτής θα αναλάβει τη συντήρηση και η λειτουργία καθώς επίσης και την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών κτλ. Εγκρίσεων κτλ. Γιατί δεν έχει. Αυτά έχουν λήξει. Και λειτουργούσε προς τώρα. Το πώς λειτουργούσε θα το ανακατέψουμε γιατί θα. Αυτό είναι θέμα. Αυτός θα είναι υποχρεωμένος να κάνει κάποιες επενδύσεις πέρα από τη συντήρηση. Βέβαια.
Βέβαια, το πρόγραμμα, δηλαδή, το πακέτο που έχουμε βγάλει είναι ότι για να λειτουργήσει δύο γραμμές παραγωγής θα χρειαστεί περίπου 250.000 να διαθέσει σε δύο δόσεις, μια περίπου 70-80 για να λειτουργήσει το σημερινά υφιστάμενο με μία γραμμή και τα υπόλοιπα περίπου 180 όσα είναι, είναι η δεύτερη γραμμή παραγωγής, γι' αυτό και το τίμημα το οποίο θα ζητηθεί θα είναι κλιμακωτό. Και θα υπάρξει και περίοδος χάρητος, ας το πούμε έτσι, βέβαια με κάποιο όριο, διότι αλλιώς να το αφήσουμε και όποτε θέλει, θα έχουμε ζητήματα.